Κάνουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε να τα βάζουμε στο ίδιο επίπεδο. Οκ. Okay. Τα εθνικά θέματα πώς τα βάζετε? Τα εθνικά θέματα θα το πούμε με τον εξής τρόπο. Ας πούμε, θα πάρουμε την Κύπρο, εντάξει, και λένε έχουμε τρεις επιλογές. Το σχέδιο ΑΝΑΒ, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ένταξη στην Ευρωζώνη. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι εθνικό θέμα. Το καθένα. Προτεραιότητα. Προκοπία πώς τα βάζεις? Σε ποιο πόσετ? Και εσείς έχετε δικαίωμα να σκεφτείτε, εντάξει, απλώς δεν θέλω να το πείτε αμέσως, να σκεφτείτε το. Γιατί είναι πολύ, ας πούμε, όπως η Αθήνα, που λέει θα είναι όλα στο ίδιο. Αν είναι όλα στο ίδιο, κάνεις ένα τεχνικό λάθος, άμα πετύχεις ένα στόχο από το ίδιο επίπεδο, τότε είναι επιτυχία. Το θέμα είναι ανεξαρτάται. Αλλά στην πραγματικότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αλυσίδα. Το θεμελιακό στοιχείο είναι το σχέδιο. Διότι βέβαια μπορείς να μπεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς σχέδιο. Άμα μπεις όμως με σχέδιο, δεν έχει καμία σχέση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση εσά. Και αλλιώνεις και το έξω από το. Άλλο. Δεν μπορείς να μπεις στην Ευρωζώνη χωρίς να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ έχεις μια άμεση σχέση. Άρα όλο σου λέει το πιο σημαντικό, περιμένας ότι είναι ένας κόκκινος από αυτούς που δεν θα ψηφίσει. Ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι να μπούμε στην Ευρωζώνη. Και του λες είσαι βλάκας, γιατί άμα δεν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα μπει στην Ευρωζώνη. Θα σας το λέω αυτό με το παράδειγμα της Κύπρου, γιατί στην Ελλάδα δεν σας είναι τόσο οικείο, με την έννοια ότι επειδή μπήκαμε το 81 και επειδή μπήκαμε το 2001, δεν είναι τόσο πρόσφατα. Για τους Κύπριους ήταν 4 και 8. Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 4, 4, 8. Είναι όλα πολύ πρόσφατα. Αλλά είχε τεράστια σημασία το πώς μπαίνεις, πότε. Τώρα λοιπόν συμφωνούμε, εντάξει, δηλαδή για μας σε εθνικό επίπεδο, άμα δεν έχει περάσει από το σχέδιο αν με το όχι, το να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκφυλισμός. Αλλά το κάνεις το όχι, μπαίνεις και κάνεις την Ευρωζώνη. Εντάξει, ωραία. Τώρα λοιπόν σου βάζω και την ΑΟΣ. Και αυτά δεν είναι τυχαία, γιατί η ΑΟΣ είναι και αυτή το 4. Είναι κήρυξη. Και ρωτάω τώρα, έχει 4 πράγματα. Όταν έχουμε 4 στοιχεία, έχουμε 16 πόστερ. Αν τα χρησιμοποιήσει, σε βλέπω να είσαι λίγο παθητικό, εσύ δεν ξέρει ακόμα ότι θέλει το μεταπτυχιακό σου. Α, τώρα σου βάζω. Μπράβο. Λέω, ξέρεις, θα βάλω τη βοηθό μου και θα σε κανονίσω. Και ξέρεις πώς το κάνει, ε. Βλάστης. Τώρα έχω 4 στοιχεία. Χω. Τα δύο πειραματόζω. Κάτσε εδώ. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Αλλά είναι καλό τώρα, γιατί έχουμε δύο Κύπριους, εντάξει. Δεν ξέρουν ακριβώς το πλαίσιο. Μας εντάξει, προκοπεί το βουλόνι. Βέβαια, κάτσε εδώ για την ερώτηση και τίποτα άλλο, μετά κάτσε όπου θες. Τι κάνεις όρθια. Ξέρεις, έχεις δικαίωμα ψήφου, ε. Μπορείς να φας και μαζί μου τους άντρες. Μας καλά. Λοιπόν, έχουμε 4 πράγματα. Είμαστε πόσετ που εφαρμόζουμε σε εθνικά θέματα. Ένα θέμα είναι το σχέδιο ΑΝΑ. Δεύτερο θέμα είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο θέμα είναι η Ευρωζώνη. Τέταρτο θέμα είναι η ΑΟ. Όλα αυτά είναι εθνικά, αλλά άμα ήμασταν μεθοδολογία Αθηνά, όλα αυτά είναι στο ίδιο επίπεδο, ίδια σημασία. Απορρίψαμε αυτή την ιδέα, γιατί και σε αυτό το τομέα υπάρχουν ιεραρχίες. Άρα δείξαμε τυχή ότι άμα παίρνει το σχέδιο ΑΝΑ, τότε εκφυλίζει την ένταξή σου. Άμα δεν μπαίνει, τότε η ένταξή σου είναι σημαντική. Για να μπει στην Ευρωζώνη, είναι υποχρεωτικό να είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, κάποιο θα μα πει: είναι προτεραιότητα η Ευρωζώνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρει το θεσμό.
Τώρα βάζω ένα στοιχείο διαφορετικό. Αυτό που τώρα συμφωνήσαμε όλοι, είμαστε εντάξει, ε? Εδώ είμαστε. Την ΑΟΣ που τη βάζουν. Μιλάμε για ανακήρυξη. Όχι, το Βουλώδη, εσύ είσαι Κύπριος. Εσύ ψηφίζεις στην Κύπρο. Εσύ είσαι Έλληνας, αυτό θες να μου πεις. Άρα είσαι και Κύπριος. Μετά. Εγώ θα βάζω τρίτη την ΑΟΣ και δεν θα πω το. Άρα, πάμε. Εσύ έχεις βάλει το σχέδιο ΑΝΑΝ, ας πούμε. Ένα. Ναι. Και ένταξη δύο. Θα το βάζω έτσι. Μετά. Μετά η ΑΟΣ. Ναι. Και μετά η ΑΟΣ. Και. Δύο παζόνα. Τα βάζεις αλυσίδα. Όχι. Ανδρέα. Θεωρώ ότι το σχέδιο ΑΝΑΡ είναι κύριο και για το κομμάτι Ευρωπαϊκή Ένωση, ομοίως όπως και για το κομμάτι ΑΟΣ. Δηλαδή μετά θα εκφυλιζόταν το κομμάτι της ΑΟΣ, αν ίσχυε το ΑΝΑΡ, όπως εκφυλιζόταν το κομμάτι της ΑΝΑΡ. Ναι, δεν είναι να το πεις τόσο τεχνικά, είναι πάρα πολύ απλό, γιατί αν είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑΡ, τότε θα είχαμε δύο χώρες του πρακτέρου και θα είχαμε δύο ΑΟΣ, τόσο απλά, αλλά δεν θα είναι μια μικρή αλλαγή. Άρα το βάζω στο δεύτερο επίπεδο την ΑΟΣ και από κάποιο της είναι το ΑΝΑ. Όπως είναι δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οκ. Άρα το ξανακάνουμε τώρα για να συμφωνήσουμε. Βέβαια να ξέρεις ότι προς το παρόν θα λες ανάποδα από αυτά που θα κάνω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και ήταν αλλιώς το μεσοπέρασης. Υποστήριξη, ναι. Υπερστήριξη. Μας εντάξει, αλλά τέλος πάντων θα το κάνω εφόσον δεν έχουμε πια προβλήματα με το πάνω κάτω. Άρα βάζω εδώ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αυτό που προτείνεις είναι να βάλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, εδώ να βάλουμε την Ευρωζώνη και εδώ να βάλουμε την ΑΟΣ. Δεν θα είναι και οι βάσεις με ΑΟΣ. Πώς? Και οι βάσεις δεν θα ήταν ΑΟΣ αν με το που είπατε σε δύο. Ναι, βεβαίως. Και οι βάσεις. Και το, όχι, το δύο θα είναι ακόμα χειρότερο. Θα είναι ότι έχεις δύο χώρες ουσιαστικά. Άσε τι σου λένε στην Ομοσπονδία και πράσινα άλλο. Εντάξει, άμα έχεις δύο χώρες, είναι ότι ναι. Ναι, άρα ξανά. Άρα εδώ έχουμε μια λυσίδα. Εντάξει. Εδώ έχουμε αυτή τη δομή. Ρωτάω αν έχει άλλη πρόταση. Εδώ σε αυτά που σημειώνετε βάζετε προτάσεις, εντάξει. Μην βλέπετε ότι είναι το τελικό. Έχετε πρόταση ή δεν έχετε. Αν δεν έχετε πρόταση, μιλάμε, δεν έχω θέμα. Άρα, το ξανακάνουμε λίγο πιο αναλυτικά. Είναι σίγουρα σωστό και έχετε συμφωνήσει και οι δύο ότι η Ευρωζώνη δεν έχει την ίδια προτεραιότητα με την ΑΟΣ. Okay. Και ξέρουμε ότι η Ευρωζώνη τεχνικά είναι, αυτό το κομμάτι είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να το μετακινήσετε. Δηλαδή είναι άμεση σχέση. Δηλαδή είναι απόλυτη εξάρτηση. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα βάζατε την ΑΟΣ στο ίδιο επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα το πούμε αλλιώς. Τώρα θα σας προτείνω το πόσε του Τάσου. Είμαστε εντάξει. Το δεχόμαστε. Προκοπία την εδώ πετάει το πόσε του Τάσου. Άρα, ας πάμε θα το κάνουμε ανάποδα, εφόσον δεν σας απασχολεί, και θα πω το εξής. Αυτό που είπε ο Ανδρέας έχει κάποιο νόημα για μια χώρα που δεν χρειάζεται ενίσχυση. Για μια χώρα σαν την Κύπρο,
Και τώρα βάζουμε το πλαίσιο πεδίο-πεδίο δράσης. Έκανες ένα τεχνικό λάθος, ξέχασες το πλαίσιο. Η Κύπρος, αν είχε ανακηρύξει την ΑΟΛ χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση, την επόμενη είχες εισβολή μέσα στην ΑΟΣ. Εσύ απάντησες σωστά, π.χ. για ένα κράτος σαν την Αμερική. Εγώ θα μου πεις τι μας νοιάζει, θα νοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα σου πω να πάρουμε, ξέρω εγώ, όχι την Αγγλία, να σου πω την Γαλλία. Που να έχει ΑΟΣ, να είναι μέσα και πρώτα η απόρριψη, αυτό συμφωνούμε όλοι. Μετά η έναξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ασφάλειας και να μπορώ να το κάνω αυτό. Διότι αν θυμάστε καλά, τώρα και για τον Χαράλαμπο, άμα σου βάλω οριοθέτηση. Πού θα το βάζεις, τώρα έχουμε πέντε στοιχεία. Στην πραγματικότητα η οριοθέτηση, αν θυμάσαι καλά, Ανδρέα, έγινε το 3 και όχι το 4. Αλλά, η κύρωση της οριοθέτησης έγινε την ίδια μέρα με την ανακήρυξη της ΑΟΣ. Και αυτό έγινε μετά. Την έναξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έγινε μετά το Σεβέρνα. Δηλαδή, έγινε μια συμφωνία σε διμερές επίπεδο. Αυτό είναι συμφωνία σε διμερές επίπεδο. Το λέω γιατί θα μιλήσουμε και για άλλα. Συμφωνία σε διμερές επίπεδο έγινε. Αλλά παρόλο που έγινε, δεν είχε κυρωθεί ακόμα. Οι Αιγύπτιοι μίλησαν με τους Κύπριους, λέγοντας ότι αφού μπορεί και να αλλάξετε πρόεδρο, ο επόμενος θα συνεχίσει αυτό που κάνει ο προηγούμενος ή να περιμένουμε. Άρα είχε μια συνομιλία Κλειρίδη Παπαδόπουλο, ο οποίος Παπαδόπουλος είπε και τυχώς, παρόλο που είναι ο Κλειρίδη, δεν μας πειράζει, αυτό είναι σωστό, εγώ το συνεχίζω. Άρα οι Αιγύπτιοι είπαν, υπογράφουμε. Και όντως το απέδειξε. Εφόσον μετά, γιατί ήταν πολύ κοντά στις εκλογές, στην Κύπρο οι εκλογές είναι καθορισμένες, αλλά μέσα από το 3-18 κλπ. Ήταν καθορισμένο με αυτόν τον τρόπο. Άρα, γιατί το λέω αυτό τώρα. Διότι αυτός ο τρόπος ήταν, μπαίνω πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνω την κύρωση της οριοθέτησης με την Αίγυπτο, η οποία βλέπει φιλικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θέλει να στείλει φυσικό αέριο, εντάξει, δεν είναι μόνο φιλία, είναι και κοινά συμφέροντα. Και μετά, θα εσύ καταλάβεις ότι αυτά θα τα βάζεις μέσα, θα το πιέσεις καλά τώρα. Γιατί θα ήταν καλό να σκεφτείς πώς θα το κάνεις τώρα για την Ελλάδα. Κοινά συμφέροντα. Όχι μόνο αυτό, κοινά συμφέροντα, μετά να δεις σε τεχνικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν θα βάζεις περισσότερα στοιχεία, πώς δημιουργείται το πρόσωπο. Πώς φτιάχνουμε, ποιος έχει προτεραιότητα. Άρα, αυτό εδώ η πρόταση, το ξαναλέμε, δεν είναι ότι είναι λάθος, αλλά είναι άσχετη με την Κύπρο. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας δεν υπολόγισε το γεωπολιτικό υπόβαθρο. Αν η Κύπρος ήταν στη μέση του πουθενά, ξέρω εγώ, στον Ατλαντικό, με κανέναν γύρω της τα 400 ναυτικά μίλια, παρόλο που θα ήταν ένα πλαίσιο, ας πούμε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χαρά ήταν το μοντέλο. Μόνο που άμα πάει στην Τουρκία δίπλα, σου λέει περίμενε, το βλέπουμε. Και μην ξεχνάς ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν ή δεν έχουν κάποιο στόχο. Να σας βοηθήσω. Στόχο πιανού. Θα το καταλάβεις. Άρα, μπορεί να πούμε ότι σίγουρα σαν δομικά στοιχεία π.χ. εδώ είναι πάλι το ίδιο, αλλά τώρα τι βλέπετε είναι ότι εδώ, άμα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, εφόσον αυτό είναι εδώ, θα μας δώσει ένα άλλο. Άρα, εφόσον επηρεάζεται από αυτό το πλαίσιο, από αυτόν τον κλάδο, αυτός τώρα πρέπει να αναρωτηθούμε αν λειτουργεί ενισχυτικά. Και τώρα μπορούμε να τον βάλουμε ενισχυτικά με αυτόν τον τρόπο.
Δηλαδή, είναι εντάξει το θέμα της ευρωζώνης, αλλά είναι εντάξει, αλλά βοηθάει ή δεν βοηθάει. Άμα βοηθάει, τότε υποστηρίζει. Άμα δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή παρεμπιπτόντως έκαναν και μια άλλη συμφωνία, είναι εντάξει. Όταν το κοιτάζετε αυτό εδώ, για να είμαστε πιο κοντά στον Go, θα το λέμε το σπαθί του Τάσου, θα καταλάβετε ότι αυτά τα ενδιάμεσα που έχουμε βάλει είναι πολύ σημαντικά, γιατί αυτό εδώ θα ήταν αδιανόητο άμα ήμασταν μόνο πριν από αυτό. Άρα, κοιτάξτε τώρα τι έχουμε αλλάξει και ελπίζω να εξελιχθεί και η Αθηνά μου, γιατί δεν τη λένε Αφροδίτη, αλλά Αθηνά, αλλά είναι καλό. Εδώ σου βάζω τώρα την Κύπρο και φαντάσου τώρα ότι θες να κάνεις την απελευθέρωση. Και σου δείχνω αυτό. Σε έπιστα. Ο διπλανός σου είπε όχι. Πολύ ισχυρά εγώ. Και έχει δει. Ενώ δύο φορές. Άμα τώρα σου βάλω όλο αυτό. Ο Τάσος μου έπεσε. Ξέρω τον αγαπάς τον Τάσο, αλλά θέλω να σου πω ότι μας έχει αφήσει και ένα έργο το οποίο συνεχίζεται, στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει καμία παρέμβαση. Π.χ. τα συμβόλαια με τις εταιρείες δεν είναι κανονισμένα του Τάσου. Εντάξει, δεν έχει γίνει ακόμα. Εκτός από το αρχικό πλαίσιο που είμαστε με Nobel, Telegram, αλλά τα μεγάλα, τα χοντρά που τώρα εμφανίστηκαν. Και εδώ θα έχει πάλι το ίδιο, για το φίλο μου, για το μεταπτυχιακό, που βάζει στα συμβόλαια. Φαντάζομαι ότι μπορείς να κάνεις ένα πόσο αρκετά πολύπλοκο, γιατί πρέπει να δεις ποια συμβόλαια με ποιον. Εδώ όπως καταλαβαίνεις, άλλο να κάνεις ένα συμβόλαιο με την ExxonMobil, έτσι κύριε Βασίλη, και άλλο να κάνεις με την Nobel, που την ξέρει μόνο η μάνα της. Δίπλα Ευρωπαϊκές Ένωσες. Όχι, μην δίπλα, γράφεις. Εκεί πέρα κοιτάζομαι ο δάσκαλος το μαθητή, εντάξει. Αυτά με τότε θα μου το πεις και θα πω να το γράψεις, θα μου πεις εγώ δεν ήθελα να πω αυτό. Ενώ όταν θα κοιτάξω αυτό εδώ, το μεταπτυχιακό θα ξέρεις, θα το παρουσιάσεις με γραπτό τρόπο πρώτα. Άρα, όταν θα δείτε αυτή τη δομή, μπορεί να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο με τα συμβόλαια, θα δείτε ότι και κόπανοι να είστε, αρχίζει να βλέπετε μια στρατηγική που χτίζεται. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πιστεύετε αυτό, εντάξει. Αλλά είναι πολύ μεγάλη σημασία όταν κάποιος σας δείχνει όλο αυτό να έχει γίνει και λέει αυτός είναι ο στόχος μου. Είναι εντελώς διαφορετικό να πεις είμαστε έτσι, θα απελευθερωθούμε. Αυτό εδώ είναι πάνω κάτω αυτό που έκανε η Κύπρος για τους πατριώτες έως το 3. Από το 1974 έως το 2003 αυτό είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτοί που το πιστεύουν είναι αυτοί που το πιστεύουν ό,τι και να γίνει. Και οι άλλοι δεν το πιστεύουν καθόλου γιατί σου λέει δεν έγινε τίποτα. Π.χ. Συμφωνία Τρίτης Βιέννης, 1977. Είναι πολύ κοντά το πιθανό, δεν την ξέρεις καν. Εσύ. Δεν το ξέρεις όμως, δεν ξέρεις μόνο για το τόπο. Τη Συμφωνία Βιέννης δεν την ακούσε. Τρίτης Βιέννης, 1977. Χαράλαμπε, Προκοπία, 0. Δεν έδωσε τίποτα. Όχι ρε παιδί μου, το ξέρω ότι ξέρω ότι ξέρετε τι είναι. Να σου λέω, έδωσε κάτι στους Κύπριους. Όχι. Το υπογράψαμε, το συμφωνήσαμε, δεν εφαρμόστηκε, δεν καταγγείλαμε, ακυρώθηκε. Όχι. Άχρηστο. Σας δίνω ιδέες. Δεν ακυρώθηκε. Εντάξει, πρωτόκολλο Κέρκυρας. Δεν ακυρώθηκε. Το ξαναψάχνεις γιατί με χαρά λέω πρωτόκολλο Κέρκυρας, βλέπω ότι δεν το έχεις ακόμα. Τρία. Υπάρχει και άθρο στο όπως λέμε. Όχι γιατί το όπως έχει αρκετά γράμματα από το τόπο. Τέλος πάντων, θα το σκεφτείτε. Λέω ξανά. Όταν βλέπετε αυτό, εδώ ας πούμε για να το χαρεί ο Ιωάννης, μπορώ να βάλω πόντος, α. Καλά.
Εντάξει. Μπορώ να το πω και επίσημα στην Αγία Σοφιά. Μην μου πεις ότι δεν το είπα. Εκεί δεν χρειάζεται να αλλάξετε και το... Όχι, 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 πρόσεξε. Το πράγμα, όχι, 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 δεν πάει αυτό. Αυτό είναι απλώς αυτή που είναι ήδη πιστή. Τα φέρει στους άνθρωπους. Εντάξει. Μας λέει ο Τάσιος είχε μέχρι το είχε ολόκληρο ή είχε μόνο τη... Τώρα θα μου πει πού είναι η Φωτεινή. Θα μου πει, δηλαδή, όταν μιλάτε και λέτε ότι είναι ο Τάσος, το λέτε Τάσος ή Τάσος συν. Τάσος συν. Οκ. Άρα, ξαναλέω, δεν έχει σημασία, είναι το ίδιο. Θα μπορούσα να μου κάνεις την ίδια ερώτηση για το Λέμπκιν. Όλα αυτά που λέμε εδώ, τα έχει σκεφτεί όλα ο Λέμπκιν, έτσι δεν είναι Ιωάννη. Ή Λέμπκιν συν. Βάζουμε Λέμπκιν συν. Βαθύ δίκτυο λεμκινικό. Άρα, λέω απλώς ότι αυτό εδώ, Αθηνά, πλέον δεν θα χρησιμοποιήσω το δικό σου λεξιλόγιο, αλλά το άλλο. Ποιο πώς? Το πιο βαθύ. Αυτό είναι εντάξει για τη Μαγδαληνή. Αυτό είναι για τον Πέτρο. Και για τον Ιωάννη. Ενώ ήταν στο ίδιο επίπεδο, θα μπορούσε να πεις. Και δεν είναι. Δεν ήταν. Ο Ιωάννης δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο, δεν ήταν. Όχι. Σωστά. Ευχαριστώ. Δεν είναι. Σαν σκέψη της. Με εγώ σου είπα ευχαριστώ στο εγκεφαλό μου και εκεί είπα το. Σωστό διέγραψε το ερωτηματικό. Όχι σε εσάς, αλήμα. Όχι, δεν είναι, εγώ το χάρηκα. Ο διπλανός δεν είπε, υπάρχει περίπτωση που λέει σωστά. Είμαστε εντάξει. Είναι μια διαφοροποίηση και τώρα μπαίνουμε στο θέμα της πίστης. Υπάρχουν οι πιστοί που είναι οι πιστοί. Υπάρχουν οι πιστοί που γίνονται πιστοί. Και υπάρχουν οι πιστοί που γίνονται μετά από πολλές προσπάθειες. Αυτοί που είναι μετά από πολλές προσπάθειες πρέπει να δουν κάτι, παιδί μου. Λες, ας πούμε, σταυρώθηκε. Ας δείξτε μου ένα κομματάκι από το σταυρό. Ένα καρφάκι. Ένα καρφάκι. Μια πρόκα. Κάτι να μπορώ να πω. Αυτό ήταν. Να. Ναι. Δείξε και μια τρυπούλα. Περνάει. Γιατί εδώ δεν έχω. Εδώ δεν έχω. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή ακόμα και ούτε καν. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι γι' αυτό. Θέλω να σου πω. Δεν θες να μου πεις τίποτα. Δεν κάνεις να πεις. Δεν έρχεται. Δεν κάνω. Κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Είναι άλλο το πλαίσιο να φοράς το κάτι. Εγώ τώρα είμαι στο κομμάτι. Θα έχει ενδιαφέρον. Την απόδειξη που είναι. Εγώ σου λέω για το Θωμά. Α, εντάξει, δεν το ακούω. Είναι Κυριακή του Θωμά. Θα κάνεις κάπου κάπου να... για την Κυριακή του Θωμά. Ναι, ναι. Δεν ζωγράφισα καν το πόσα του Θωμά. Για ποιο λόγο, ο Θωμάς δεν έχει πόσα. Ο Θωμάς θα το δει μόνο αφού έγινε. Αυτοί εδώ έχουν πόσα, γιατί πιστεύουν σε κάτι. Αυτή εδώ είναι μια πίστη απόλυτη. Αυτού τις χωρίς προσπάθεια. Ναι, ενώ εδώ είναι μια πίστη στρατηγική. Αλλά υπήρχε κάποιος που υπερέβαινε και ήταν πάρα. Ο ληστής, ο οποίος τον είχε στο πιο αδύναμο, στη πιο αδύναμη φάση, δεν είχε θαύμα, πέθανε. Αυτός είναι στο υπέρτατο. Να θυμάσαι ότι ο ληστής δεν είναι σε τέσσερα ευαγγέλια. Ας. Πάντως, στην ώρα που λαμβάνει το σώμα και το αίμα, αυτός μου είναι μάλλον. Ο ληστής από τη στιγμή που δεν είναι και στα τέσσερα, δεν μπορεί να είναι θεμελιακός. Αποκλείεται να βάλει τον ληστή, αποκλείεται να βάλει τον ληστή πάνω από τη Μαγδαληνή ή πάνω από τον Ιωάννη. Ούτε καν πάνω από τον Θωμά. Δηλαδή τα κίνητρα που τον έκαναν να πιστέψει ήταν μηδενικά. Δηλαδή σαν να έγινε όντως θαύμα. Ήταν στο τέλος όμως. Ε?
Δεν έχει σημασία, ήταν ο πρώτος μας. Έχει σημασία. Δεν έχει καμία σχέση. Είσαι σε εντελώς άλλο πειράμα. Τώρα μου κάνει τον Ανδρέα. Πρότεινε κάτι για την Κύπρο και λέει, άμα, ξέχασα ότι δεν είναι για την Κύπρο. Οκ. Κύπρο. Άλλο. Εδώ σου μιλάω για τους Απόστολους. Προσπαθώ να σου δείξω, επειδή έχεις ένα πρόβλημα με τους πιστούς που δεν μπορούν να πάνε στην Εκκλησία, ότι και στους Απόστολους έχουμε διάφορες κατηγορίες. Σε αυτούς που πιστεύουν. Δεν πιστεύουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να το διαχειριστείς όλα με τον ίδιο τρόπο. Π.χ. άμα τώρα είμαι αναγκασμένος να σας πείσω ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κύπρο, είστε κόπανοι. Οκ, κάνουμε ακριβώς το ίδιο masterclass και είμαστε το 4. Πόσοι από εσάς θα το πίστευαν? Τρεις και ο Κούκος. Ο Κούκος είναι ο Τάσος. Μην μπερδευόμαστε. Όταν λοιπόν έχεις ξαφνικά και την Αφροδίτη, έχεις ξαφνικά και την Καλυψό και το Γλαύκο, δεν μπορείς να πεις αναρωτιέμαι αν έχουμε κοιτάσματα. Αυτό είναι ο Θωμάς. Ο Θωμάς τώρα το πιστεύει βέβαια. Αφού είναι παντού. Βέβαια έχει και υπέρθωμα που άμα δεν του δει να μπαίνει στο σπίτι το φυσικό αέριο, δεν ξέρει, αλλά θα δούμε. Εντάξει. Άρα, λέω απλώς αυτό που ήθελα να σας δείξω με αυτό το πράγμα και θα ήταν ενδιαφέρον. Πήρε με 6 επίτηδες στην Κύπρο για να μην ευρεάσετε, ότι τώρα μπορώ να βάλω την Ελλάδα. Αν σας το κάνω σαν άσκηση. Τι θέματα μπορούμε να βάλουμε? Μπορούμε να βάλουμε την Ελλάδα. Το μακεδονικό, το θρακικό, ας το πούμε το Αιγαίο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, θα πούμε σε λεπτομέρειες, θα μου βάζετε απλώς ένα α. Το σκέφτεστε το κυπριακό πακέτο, μόνο ένα κάπα, δεν το κάνει την ανάλυση. Το βόρειο υπηρετικό, τι Κωνσταντινόπουλο. Άρα, κανονικά θα μπορούσατε σε πρώτο επίπεδο, σύνδρομο Αθηνάς, είναι όλα σημαντικά. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι όλα σημαντικά, από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα στο φόσετ, σίγουρα είναι όλα σημαντικά, αλλά πώς. Έχουν κάποια σχέση, το ένα βοηθάει το άλλο, δεν βοηθάει το άλλο. Ωραία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μην ξεχνάτε, ελπίζω να βάλετε και την άλλη σκάπου. Το Ποντιακό, Καπαδοκία. Το Ποντιακό, ναι, την Καπαδοκία όχι. Όχι, μα δεν μπορεί να μην βάλετε το. Και μην ξεχνάτε, επειδή έχουμε βάλει Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, Ευρωζώνη, και επειδή θα χρειαστεί και Ηνωμένα Έθνη. Όσο το πάντα μείνει. Οκ. Τώρα μπορεί να είναι η πρώτη φορά στη ζωή σας που θέλετε να ασχοληθείτε πραγματικά, θεμελιακά, με αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Ωραία. Ένα πρώτο πράγμα που έχετε, ένα εργαλείο, δεν συμφωνούμε, ένα πρώτο εργαλείο είναι υποστήριξη. Δηλαδή, πρέπει να εντοπίσετε αν υπάρχουν διάδες, δηλαδή ουσιαστικά θα χτίσουμε το POSET σιγά-σιγά. Άρα, αν υπάρχουν μερικές διάδες που λειτουργούν, ας πούμε το πιο απλό που το έχουμε δει ήδη, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, το ξέρουμε ότι αυτό θα υπάρχει. Άρα, αποκλείεται να μην λειτουργεί κάτι που είναι κάθετο. Εντάξει. Μετά, το θέμα είναι ότι αν υπάρχει πλαίσιο για να βάλουμε βαθύτητα. Άρα, ίδιο βαθμό κλπ. Γιατί μπορεί να αποφασίσετε από πριν τον ίδιο βαθμό, χωρίς να το ξέρετε όλο το πώς. Έτσι. Δηλαδή, άμα φτιάχναμε ένα πόσε, ξέρω εγώ, με τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα και βάζαμε και κάτι άλλα στοιχεία, μία βαθύτητα θα την είχαμε εντοπίσει. Εντάξει. Αυτό να ξέρετε ότι είναι θεωρία ανακατασκευής. Το κάνουμε αυτό. Reconstruction. Και είναι ένας κλάδος από τη θεωρία σχέσεων. Το χρησιμοποιούμε και στη θεωρία γραφημάτων. Δηλαδή, παίρνουμε ιδιότητες και προσπαθούμε να βρούμε, χωρίς να το βλέπουμε,
Τι είναι, δηλαδή τώρα εγώ άμα σας δείξω αυτό, εντάξει, πρέπει να αναρωτηθείτε τώρα αν έχετε δικαίωμα να βάλετε μερικά πράγματα. Π.χ. αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ότι βάλαμε πλαίσιο υπερστήριξης και υποστήριξης, είμαστε εντάξει. Ρωτάω τώρα αν έχουμε βάλει βαθύτητα. Το μόνο σημείο που θα μπορούσαμε να βάλουμε βαθύτητα είναι εδώ. Είμαστε εντάξει. Εδώ, τεχνικά. Γιατί είμαστε στο ίδιο όροφο και έχουμε τον ίδιο βαθμό. Δεν μπαίνει η βαθύτητα. Άρα να θυμάστε αυτό που είπαμε πριν, ότι αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή. Για αυτούς που σημείωσαν τον ορισμό. Εσύ πρέπει να πας πίσω, το ξανασημειώσεις αυτό. Αν δεν έχει τον ορισμό, έχει τεράστια σημασία αν είναι αναγκαία και ικανή, ή αν είναι μόνο αναγκαία χωρίς να είναι ικανή. Το συμμετρικό λεπτό. Το συμμετρικό τι είναι. Τη βαθύτητα. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε ότι μπορούμε να βάλουμε τη βαθύτητα όταν είμαστε στον ίδιο όροφο, στο ίδιο επίπεδο, με τον ίδιο βαθμό. Αυτό υπάρχει μια, ένα, εδώ. Εδώ υπάρχει κάτι. Εντάξει, ωραία. Αλλά φτάνει. Θα έλεγε κάποιος από εσάς, ας πούμε, ότι η ΑΟΣ είναι η βαθύτητα της Ευρωζώνης ή ότι η Ευρωζώνη είναι η βαθύτητα της ΑΟΣ, καμία σχέση. Είμαστε εντάξει. Άρα μπορεί να έχετε τις συνθήκες, αλλά να μην εφαρμόζονται. Άρα είμαστε εντάξει. Εντάξει, ωραία. Άρα λέω ξανά, όταν θα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, αυτά που έχουμε δει σαν εργαλεία είναι, ξέρετε, άρα σημειώστε λίγο τα εργαλεία, έχουμε τις επαφές, τις σχέσεις, τους δεσμούς, τον κόμβο, την πλεξούδα, το έχετε ή... και μετά πάμε σε αυτά που είπαμε τώρα, υποστήριξη, υπερστήριξη και βαθύτητα. Επίσης να καταλαβαίνετε, σας δίνει αρκετά εργαλεία. Τα εργαλεία είναι ικανά να σας προβληματίσουν και να αναρωτήσετε, ρε παιδιά, με τόσα εργαλεία πού θα τα χώσουμε. Θα είναι αυτό που θα σας αναγκάσει να σκεφτείτε. Εντάξει. Γιατί η Λουτσία αυτό είναι αρχίζει να γίνεται λίγο πιο σοβαρό και μοιάζει λίγο και με το έργο που παράγεις. Δεν είναι απλώς πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Όχι. Ωραία, το πιστεύω. Θα το οργανώσουμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα κτίριο. Θα φέρουμε απλώς τούβλα και φέρε και συμπετό και βλέπουμε. Ναι. Για να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία πρέπει να βάλω ιδιώσεις πάνω στα σημεία. Κοίτα, εδώ επειδή το κάνουμε γιατί κοιτάζουμε το θέμα της βαθύτητας, το εξετάζουμε αν θες, λέγοντας το εξής. Υπονοούμε ότι πάνω κάτω όλοι όταν λέμε το κυπριακό καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα το αναλύσω τώρα. Όταν λέω ΑΟΣ, αυτό ας πούμε είναι masterclass τοποστρατηγικής και χρονοστρατηγικής του καλοκαιριού. Θεωρητικά θέλω να βάλω γενικά ιδιότητες σε σημεία. Σε ακμή ή σε κορυφή. Δεν είσαι σε κορυφές εδώ, είμαστε στις ακμές. Είμαστε στη θεωρία σχέσεων. Όχι. Το θυμάστε, ναι, αλλά... Ξανά. Είναι ναι ή αλλά. Σχέση. Άρα ήταν όχι. Μιλάμε μόνο για σχέσεις. Θεωρούμε ως κορυφές ότι όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Εντάξει, δεν υπάρχει ένα θέμα που να... Τέλος πάντων, επιλέγετε αυτά τα θέματα που σας έγραψα, ας πούμε, πες ότι είστε ακόμα η Ελλάδα να φύγει από το Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε αυτό, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι σε κάποια φάση, μάλλον ξεχάσατε να μου βάλετε το ΝΑΤΟ, ή το θεωρείτε ότι είναι δεδομένο, λέμε τώρα. Βέβαια, έχετε δίκιο προς το παρόν, αφού δεν υπάρχει διαδικασία να σας διώξει. Προς το παρόν, για μας. Άρα, όλες αυτές οι δομές, ας πούμε, για να βοηθήσουμε σε αυτό που θες, άμα σου πω ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν νομίζω να βάλεις το ένα κάτω από το άλλο. Βλέπεις ξεκάθαρα ότι είναι κάτι άλλο.
έχουν σχέση βαθύτητας μεταξύ τους. Όχι. Θα ήταν καλό να το σχετίζει με τα Ηνωμένα Έθνη. Να το πω αλλιώς. Είναι πιο σημαντικό να είμαστε στα Ηνωμένα Έθνη ή να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπεις, είναι μερικά πράγματα που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Είναι πιο βαρύ. Το Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το πλαίσιο είναι εντελώς θεμελιακό. Αλλά, προσέξτε, όταν είναι θεμελιακό, είναι ένας κανόνας που κάνουμε στα POSET, άμα έχουμε ένα στοιχείο που πηγαίνει, πηδάει πάνω σε όλα τα άλλα, σαν σχέση, δεν το βάζουμε, γιατί είναι αυτονόητο. Μας εντάξει. Θέλω να κάνω κυκλάκια. Και κοιτάζω αν τα κυκλάκια είναι το ένα μέσα στο άλλο ή μετά στο άλλο, δεν πάω. Έχω ένα κύκλο που είναι μέσα του όλοι οι άλλοι κύκλοι. Δεν το ζωγραφίζω καν. Εγώ κατάλαβα που είναι. Να σας πούμε, παίρνω άπειρη ακτίνα, εντάξει, είναι όλα. Αλλά το πρόβλημά σου για να κάνεις αναπαράσταση είναι να δεις τα άλλα. Άμα είναι ένα που είναι πιο μεγάλο από τα άλλα, το αλλάζουμε. Αλλά τώρα, άμα έχουμε π.χ. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα θέμα. Δύο θέματα. Θες να είσαι στο ΝΑΤΟ, να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να είσαι και στα δύο. Για προσέξτε, όταν έχουμε δύο επιλογές, ή μου βάλετε μόνο έτσι, μπορεί να είναι έτσι, έτσι ή έτσι. Εντάξει, ή το ένα ή το άλλο ή και τα δύο. Τώρα δεν κάνουμε το μάθημα αν είναι σημαντικό και τα δύο, θέλω απλώς να σας πω ότι πώς οργανώνουμε ένα πλαίσιο συζήτησης, το οποίο θα μας δώσει το πρώτο σχήμα από μια στρατηγική που θέλουμε να αναπτύξουμε. Άμα το ΝΑΤΟ αναγνωρίσει μία χώρα με μία άλλη ονομασία, είναι το ίδιο το να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να το κάνει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το πιάσαμε αυτό, εντάξει. Πρέπει λοιπόν, εδώ θα είναι σημαντικό σε σχέση με τον Ανδρέα, είναι μετά αυτό το σχήμα, αν το βάζετε σωστά σε ένα σωστό πλαίσιο. Δηλαδή, όλα αυτά που είπαμε τώρα λειτουργούν. Εντάξει. Τώρα θέλω να βάλω μέσα αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Βλέπετε, αυτό θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει αν είστε μέσα στα Ηνωμένα Έθνη ή δεν είστε. Θα επηρεάσει αν είστε μέσα στο ΝΑΤΟ ή δεν είστε. Θα επηρεάσει ότι η Τουρκία είναι μέσα στο ΝΑΤΟ ή όχι. Θα επηρεάσει ότι η Κύπρος π.χ. είναι μέσα ή όχι. Μερικά πράγματα που δεν επηρεάζουν. Αλλά δεν πρέπει να την κλείσετε, κάνετε κάτι. Αυτό σας δίνει εργαλεία για να σκεφτείτε λίγο πιο ορθολογικά. Και όταν ο άλλος σου λέει, τώρα ελπίζω ποιος από εσάς θα μου πει, δεν έχει και μεγάλη σημασία όλο αυτό το πράγμα. Ρε φίλε, άμα δεν έχει μεγάλη σημασία, δεν είναι να το συζητάμε. Αλλά να ξέρετε για πολλούς δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί η Ελλάδα είναι και στα Ηνωμένα Έθνη και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αλλά να ξέρετε, για να μπουν σε αυτά τα τέσσερα, κάποιοι πάλεψαν. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Παίρνετε χώρες που είναι υποψήφιες και παλεύουν για να μπουν και τις κοιτάτε πώς είναι τώρα. Α, και λες. Δηλαδή σας επενδυμίζω και τα δεδομένα. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981. Ως αυτονόητη, εντάξει. Γιατί άμα τη σκεφτείτε αοζικά, φαίνεται η λογική. Άμα τη σκεφτείτε με ξηρά, είναι το πρώτο ξεκάρφωτο. Για να μην είναι τίποτα χέρι της σπίτι. Πώς. Για να μην είναι τίποτα χέρι της σπίτι. Ναι. Όλα αυτά τα πλαίσια όμως, που κάνουν δυνατό ένα κράτος έναντι ενός άλλου, ανώνυμου και αυτό και περίκριστο κλπ. Όλα αυτά όταν έχεις να κάνεις κράτος με τις εξωδυνάμεις. Όταν το ίδιο το κράτος ενδίδει, εκεί τι κάνω. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, είσαι στη φάση που δεν μιλάς πια. Το θέμα είναι ότι δεν μας πιέζει κάποιος να κάνουμε κάτι. Το δίνουμε, το παραδείγμα. Έχει καμία σχέση με αυτά που λέω τώρα. Πώς, αυτό τώρα που είπατε. Καμία. Αφού έχουμε, ναι, είμαστε δυνατοί και είμαστε πολύ εκεί. Όμως εγώ, αν
πάρα το. Εγώ είμαι δυνατή. Άμα σου λέω, ξαπλώνω κάτω, ποδοπάτησέ με. Ε, τι να μου κάνεις και εσύ, θα με ποδοπατήσεις αν είσαι απάνθρωπος. Ή αδιάφορος. Ιδανιστές. Εντάξει. Βούλα, που σήμερα δεν ευρίασες ακόμα. Αυτός ο περιορισμός της Αθηνάς έχει κάποιο νόημα και κάποια σχέση με το μάθημα. Ναι, αυτό το βλέπεις. Εσύ μιλάς, η Βούλα μιλά. Έχει κάποια σχέση. Στην συμμάχη. Με την Αθηνά όλα έχουν σχέση συναισθηματικά. Ακόμα και μιλούς για τους αλλιέντους. Τον Άρη, το συναμάζω. Παράγεις έργο όταν εκτονώνεσαι έτσι. Είμαι εντάξει, ναι, αλλά θέλω να την ενεσούλα που είπα, όμως τη θέλω. Περίμενε την ενεσούλα. Είμαι άνθρωπος, θέλω να ενίσχυσαι. Εφόσον είσαι άνθρωπος, τον συνάνθρωπό σου τον βλέπεις. Πώς τον βλέπω. Μπορείς να τον πιστέψεις όταν σου λέω ότι αυτό που λες είναι άσχετο με το θέμα που κάνουμε τώρα. Εντάξει, πω ότι είναι άσχετο. Αυτό είναι χειρότερο από το ναι, αλλά. Λοιπόν, όλα αυτά που κάνουμε και ειδικά σε αυτό το masterclass είναι να μάθετε πρώτα πώς να μην ευρεάζετε. Μου φαίνεται αρκετά δύσκολο. Ωραία. Πάνω σε αυτό που βλέπουν ότι αυτοί που είναι κοντά στην Αθηνά δεν ευρεάζουν. Σου λέει γιατί άμα ευρεάσουμε κι εμείς θα πάει όλο μπουρλότο. Έχουμε βέβαια τον Αντώνη που εκτονώθηκε με την έννοια του έθνους, αλλά μετά γυρέμιση. Δεν λέω για τις guest star που αυτοί... Και... Θες να πεις κάτι τώρα? Κοντά στην Αθηνά είναι... Το κατάλαβα. Ειρήνας, έτσι, ναι. Καθόμουν και εγώ καταγγείς λίγο, αλλά μακρύστηκα έτσι. Ναι, αλλά το θέλω ότι θα μπορούσε να μου πεις ακριβώς τα ίδια με την Αθηνά. Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, γιατί και αυτός νευριάζεται να είναι στην Αθηνά, μην ανησυχείς. Είναι... Είναι το παράδοξο Einstein, Rosen, Podolsky. Εντάξει, όσο και μακριά, όταν επηρεάζει το ένα, γίνεται με το ίδιο τρόπο το άλλο. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καθαρά ελληνικό. Θα το κάνουμε και σαν άσκηση, μετά να το κάνουμε λίγο πιο βαθιά. Αλλά ρωτάω τώρα. Μπαίνουμε στα ύπουλα. Δεν τα σημειώνετε αυτά, είναι απλώς βέβαια ύπουλα. Προτιμάτε να λύσουμε το Ποντιακό ή το Μακεδονικό. Προτιμάτε να λύσετε το Βόρειο Πυρετικό ή το Θρακικό. Προτιμάτε να λύσετε το Κυπριακό ή το Αιγαίο. Ράμπε, μην ευρειάζεις, μην ευρειάζεις. Είπαμε ότι αυτές είναι ύπουλες ερωτήσεις. Αυτές οι ύπουλες ερωτήσεις δεν είναι οι ερωτήσεις του δασκάλου. Ηρεμήστε, αν και έχουμε και τη Βίκη που είσαι, θα πεις ο Τζάκσον. Θα τα λέω. Θα δω ένα παράδειγμα αρμενικό. Σε κάποια φάση η Τουρκία είπε, θέλετε την απελευθέρωση του Αρσάχ ή την αναγνώριση της γενοκτονίας. Αυτό έγινε, αυτό είναι ιστορικό. Αυτό είναι αυτό που θα το σημειώσει. Ήπουλη ερώτηση, Τουρκία. Διότι στο Αρτσάχ έχουμε Αρμένιους που είναι μέσα στο Αζερβαϊτζάν, απελευθερώθηκαν, προσπαθούν να κάνουν ένα κράτος και σου λέει η Τουρκία. Εμείς μου πρίζετε και τα σηκώτα και για τους δύο. Θέλετε λοιπόν τη γενοκτονία ή το Αρτσάχ. Το πιο σημαντικό ήταν να είναι οι άνθρωποι στο Αρτσάχ που να πούν και τα δύο. Βλέπετε. Είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί άμα ήταν οι Αρμένοι, είναι για άλλο θέμα, οι Αρμένοι, όχι, γιατί έχουμε και το Έλληνες Κύπριδες. Όταν θα λέω Αρμένοι, εννοώ όχι. Αλλά όταν λέω εδώ, συγκεκριμένα οι Αρμένοι για την Αρμενία, τους άλλους θα τους πω Αρσάκι. Εντάξει, να μην... Είναι εντελώς διαφορετικό αν σε αφορά άμεσα, δηλαδή αυτό που σας είπα τώρα. Προτιμάτε να απελευθερώσουμε τη Βόρεια Ήπειρο ή να λύσουμε το θέμα της Θράκης. Αν τώρα το ρωτήσεις σε έναν Θρακιώτη ή σε έναν Βόρειο Ήπειρωτη, θα είναι πολύ γαμάτο ο Θρακιώτης να πει τη Βόρεια Ήπειρο. Και, για να πάμε στο γαμιστερό, να απαντήσει ο Βόρειο Ήπειρωτης Θράκη. Τότε θα είστε μαζί μου. Είστε μαζί μας. Σωστά.
Το έπιασες αυτό Αθηνά ή έγινες ακόμα μπουρλότο. Κάνεις απλώς μια κίνηση έτσι. Έτσι ή έτσι. Είναι πολύ δύσκολο να ασχοληθείς με τον άλλον. Σας υπενθυμίζω για το βορειοκριτικό ότι έκαναν μια κομπίνα και μας το έκαναν αυτό ή τουλάχιστον μας λένε ότι μας το έκαναν. Βόρειο υπηρετικό ή νησιά του Αιγαίου. Και κάποιος απάντησε. Νησιά του Αιγαίου. Ξέχασες αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και ύπουλες ερωτήσεις, αλλά υπάρχουν και ύπουλες απαντήσεις. Οι ύπουλες απαντήσεις είναι πιο κοντά στο προδοτικό. Τώρα για να το χαρείτε, μας ζήτησαν για το λεύκομα η Παμακεδονική Αμερική, αν μπορούμε να στείλουμε στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι που λέγεται προσύμφωνο είναι προδοτικό. Να το κάνουν λεύκομα. Ούτε είναι η Σούλα, δεν σου έκανε τίποτα. Σήμερα έγινε αυτό. Άρα, ξαναλέμε. Πάμε τώρα. Τώρα θα κάνουμε βαθύτητα, εντάξει, είναι πιο πάνω. Προτιμάτε να λύσουμε το μακεδονικό ή το πρόβλημα της Ακαδίας. Ζωρίζεται. Προτιμάτε να λύσουμε το αρμενικό ή το πρόβλημα της Παπουασίας. Παππού. Παππού. Θα σας απασχολεί το Τιμόρ, λέστε. Ναι. Σας απασχολεί. Προτιμάτε να λύσουμε το θρακικό. Είναι να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων λαών. Πού, στην πορεία του. Παντού. Παντού. Δεν κατάλαβα. Να το σκεφτείτε αυτό. Να σκεφτείτε επίσης ότι εδώ είμαστε όλοι μαζί. Υποτίθεται της ανθρωπότητας. Και είμαστε όλοι έτσι ανακατεμένοι.